επίκεντρο τέλειων τουρκικά και αν δύναται να ανοίξει μια νέα σελίδα στις σχέσεις Ελλάδας και Τουρκίας μετά τους φωνικούς σεισμούς και το κύμα αλληλεγγύης από τη χώρα μας προς τους γείτονες, πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ στις Μοίρες, εκδήλωση της οποίας η συμμετοχή ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Μια εκδήλωση η οποία καταδεικνύει ότι στην κριτική κοινωνία και ευρύτερα υπάρχει πάντα το ενδιαφέρον και υπάρχει πάντα η αγωνία για το πού βαδίζουν τα πράγματα σε σχέση με την Τουρκία και τη συμπεριφορά της απέναντι στη χώρα μας. Η πρωτοβουλία της διοργάνωσης, που αποδείχθηκε ότι δημιούργησε τεράστιο ενδιαφέρον στους πολίτες της Μεσαράς, ανήκε στο συντονιστή παραγωγικών τομέων της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Κεφαλογιάννη, με ομιλητές τους καθηγητές Πανεπιστημίου Πολύκαρπο Αδαμίδη και Δημήτρη Ξενάκη, που ανέλησαν την άποψή τους για το κατά πόσο η αποκαλούμενη διπλωματία των σεισμών μπορεί να εισφέρει και μέχρι ποιο σημείο σε ένα πιθανά νέο πλαίσιο σχέσεων. Η ιστορία και γενικότερα το πλαίσιο δημορών σχέσεων, ανεξάρτητα από τα ανθρώπινα αισθήματα, διαμορφώνεται με βάση τα συμφέροντα, τα οποία οι εκάστοτε πολιτικές ηγεσίες αναδεικνύουν και τα οποία σε βάθος χρόνου διεκδικούν και για τα οποία αγωνίζονται. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό δεν πρέπει να υπάρχουν αυταπάτες και πρέπει από πλευράς μας να υπάρχει πάντα η ετοιμότητα, πάντα η εγρήγορση, ούτως ώστε να αντιμετωπίζουμε με αποφασιστικότητα οποιαδήποτε πρόκληση εκδηλώνεται από πλευράς Τουρκίας. Πραγματικά ανοίγουν ένα μικρό παράθυρο ευκαιρίας ώστε να επαναφέρουμε την Τουρκία σε ένα τραπέζι διαλόγου όπου πραγματικά θα υπάρχει περισσότερη ειλικρίνεια από αυτή που μέχρι σήμερα μας έχει συνηθίσει η Τουρκία στις μεταξύ μας, στις διμερείς μας σχέσεις. Και αυτό το παράθυρο αναφέρομαι ουσιαστικά στην προοπτική δημιουργίας μιας νέας στρατηγικής εξισορρόπησης της Τουρκίας. Αυτό το παράθυρο ευκαιρίας δεν πρέπει να χαθεί. Θα τονίσω το σπουδαίο έργο της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος έχει εξοπλίσει τον ελληνικό στρατό, έχει ενισχύσει τις ένοπλες δυνάμεις μας και με μεγάλες συμφωνίες όπως το Ελληνογαλλικό Σύμφωνο έχει φέρει τις φρεγάτες και τα Ραφάλ, ενισχύοντας την αποτρεπτική ισχύ της χώρας. Η στρατηγική βάθος της Τουρκίας δεν αλλάζει τόσο. Την εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Πολιτιστικό Κέντρο Μοιρών, παρουσία πλήθους κόσμου, συντόνισε ο δημοσιογράφος της Κρήτη TV, Γιώργος Αχίνης.